Στη μάχη κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ρίχνονται από αύριο και οι δασοκομάντος. Σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νεοδιοριστέων των πυροσβεστικών υπαλλήλων της 3ης ΕΜΟΔΕ σε πρακτική και σε θεωρητική εκπαίδευση. Από αύριο θα είναι διαθέσιμη επιχειρησιακά για το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο και για την Κρήτη, καθώς και το ελικόπτερο μεταφοράς και αεροπυρόσβεση που συνοδεύουν. Αποτελούν μόνιμο προσωπικό της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στο Ηράκλειο και έρχονται να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα. Πρόκειται για 60 δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επιχειρούν σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Θα μπορούν να μεταφέρονται με το ελικόπτερο σε δύσβατες περιοχές, θα προσγειώνονται με το ελικόπτερο και θα κατεβαίνουν εκεί, θα επιχειρούν άμεσα, οπουδήποτε κληθεί ότι είναι απαραίτητη η βοήθεια τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ο τηλεοπτικός φακός εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από την εκπαίδευση του δασοκομάντος, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων την εκπαίδευσή τους σε εγκαταστάσεις νερού δασοπυρόσβεσης, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με τη χρήση αλυσοπρίωνων και άλλων εργαλείων, πορεία εκπαίδευση στο βουνό και όχι μόνο. Όλο το προσωπικό ευρίσκεται σε ετοιμότητα. Έχουμε επικαιροποιήσει τα σχέδιά μας. Ευελπιστούμε στην καλή πρόθεση και διάθεση και των συμπολιτών μας όσον αφορά τις εκδηλώσεις πυρκαγιάς από αμέλεια. Έχουμε σχεδιάσει να μπορέσουμε να επέμβουμε σε οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι εφικτό. Στην ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσικάλας, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση του νησιού από αέρος με 3 συνολικά ελικόπτερα. Συν το ελικόπτερο που έχουμε στην Κρήτη, μεσαίου τύπου, και αναμένεται αυτές τις μέρες επιχειρησιακά και σε ετοιμότητα το ελικόπτερο που σταθμεύει στα Χανιά.